Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Βαρτζόπουλε, μιας και πήρατε το λόγο για να διευκρινίσετε τα θέματα του τι συζητάμε και επειδή έχετε προβεί από τη θέση του Υφυπουργού σε δηλώσεις τις οποίες ως η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός, ως γυναίκα, ως βουλευτής, ως δικηγόρος, θεωρώ απαράδεκτες, επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο, συνολικά προβληματικές και για τις οποίες θα περίμενα και περίμενα και από τον Πρωθυπουργό να αντιδράσει και από εσάς να ανακαλέσετε. Μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να σας δώσω αυτή την ευκαιρία για να εξηγήσετε στο Κοινοβούλιο για ποιον λόγο την ώρα που έχουν εκτιναχθεί οι γυναικοκτονίες, την ώρα που έχει αυξηθεί με ηλικιώδη ρυθμό η έμφυλη βία, την ώρα που η κακοποίηση, ο σεξισμός, το bullying καταγράφονται ως αλγινές συμπεριφορές, εσείς θεωρήσατε καλό να πείτε ότι οι γυναικοκτονίες είναι ζήτημα βιολογικό, ότι οι άνδρες από τη φύση τους, κυρία Συρεγγέλα, σας βλέπω και αναχωρείτε, ελάτε γιατί μας αφορά όλες τις γυναίκες το θέμα αυτό και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Είπατε λοιπόν ότι οι άνδρες από τη φύση τους είναι επιθετικοί και προορισμένοι να δολοφονούν τις γυναίκες. Οι γυναίκες από τη φύση τους είναι αδύναμες και προορισμένες να δολοφονούνται και τελικά δικαιολογήσατε ένα εγκληματικό φαινόμενο το οποίο αποτελεί την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, η δολοφονική έμφυλη βία. Ένα φαινόμενο για το οποίο η κυβέρνησή σας αποδεδειγμένα δεν έχει πάρει τις δέουσες πρωτοβουλίες. Ένα φαινόμενο για το οποίο καλώ τον Πρωθυπουργό κάθε εβδομάδα να μου απαντήσει. Σήμερα ημέρα Παρασκευή είναι κανονικά η ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου είπε στον Πρόεδρο της Βουλής ότι θα απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών κάθε Παρασκευή αρχής γενομένης από τις 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 29 Σεπτεμβρίου του 2023 μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε 2 φορές και απάντησε μία ερώτηση του κυρίου Χαρίτση και μία ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη και εντεύθεν ουδέν. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να είναι εδώ για να μου απαντήσει στην 25η επίκαιρη ερώτηση που του έκανα για το ζήτημα των γυναικοκτονιών, για το εάν θα αναλάβει πρωτοβουλία η κυβέρνησή σας να ποινικοποιήσει τις γυναικοκτονίες ως αυτοτελές κακούργημα, για το εάν θα αναλάβετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα για την έμφυλη βία και για το τι επιτέλους θα κάνετε. Κάθε φορά που καταθέτω επίκαιρη ερώτηση, αγωνιώ εάν μέχρι να απαντηθεί θα δολοφονηθεί και άλλη γυναίκα. Και άλλη γυναίκα δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. 8η γυναικοκτονία μέσα στο 2024, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το 11χρονο κορίτσι που επίσης δολοφονήθηκε με έμφυλο κίνητρο. Πώς είναι δυνατόν από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας εσείς να λέτε ότι αυτά είναι βιολογικά και να μην το έχετε ανακαλέσει και να μην σας έχει ανακαλέσει στην τάξη κανείς? Πώς είναι δυνατόν την ώρα που βοά ο τόπος για την αύξηση της έμφυλης βίας εσείς να σφυράτε αδιάφορα? Και τελικά σήμερα σας καλώ και σας προσκαλώ. Θα ανακαλέσετε αυτές σας τις δηλώσεις? Θα αναλάβετε την ευθύνη
για αυτές τις δηλώσεις. Γιατί οι δηλώσεις αυτές, όπως και οι συμπεριφορές οι κακοποιητικές, όπως και τα πρότυπα τα σεξιστικά, όπως και οι αντιδράσεις του ΝΤΑΗ, σαν αυτές για τις οποίες ξεσηκώθηκε η κυβέρνησή σας και η κοινοβουλευτική σας ομάδα όταν κατευθύνθηκαν με απρεπή τρόπο στην γραμματέα σας, την κυρία Σιρεγγέλα, αυτές οι, την οποία γι' αυτό και την κάλεσα να είναι μέσα, αυτές οι συμπεριφορές είναι που παράγουν και αναπαράγουν μέσα στην κοινωνία το σεξισμό, το bullying, τη βία, την έμφυλη βία, τις γυναικοκτονίες. Είστε υπεράνω, το αναλύετε βιολογικά και μας λέτε ότι πρέπει να το αποδεχθούμε. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τη δήλωσή σας. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω στην Ολομέλεια της Βουλής από τότε που κάνατε αυτή τη δήλωση και σας καλώ εδώ στην Ολομέλεια να την ανακαλέσετε, να δεσμευθείτε ότι από τη θέση του Υφυπουργού δεν θα ξαναξεστομίσετε τέτοιου είδους αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις οι οποίες εκπέμπουν στην κοινωνία το μήνυμα ότι τελικά η γυναικοκτονία είναι στο DNA και να αναλάβετε ευθύνη και πρωτοβουλία να πιέσετε τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό σας, να πάρει εκείνα τα μέτρα και εκείνες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που επιβάλλονται για να μην δολοφονηθεί άλλη γυναίκα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, επί του θέματος έχω τοποθετηθεί και δεν θεωρώ την περαιτέρω συζήτηση σκόπιμη. Παρακαλώ. Κύριε Υφυπουργέ, τι εννοείτε, έχετε τοποθετηθεί επί του θέματος, απαξίτε? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι εννοείτε επί του θέματος? Σας μίλησα επί 6 λεπτά για ένα θέμα που έχει προκληθεί από τις δικές σας δηλώσεις, για ένα θέμα το οποίο αγγίζει ένα έγκλημα που επαναλαμβάνεται σε βάρος των γυναικών στη χώρα μας. 8 οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν, που έπεσαν θύματα γυναικοκτονίας το 2024 μόνο. 25 οι επίκαιρες ερωτήσεις που έχω κάνει στον κύριο Μητσοτάκη από τις 27 Νοεμβρίου του 2023 και οι δικές σας δηλώσεις στο κυβερνητικό στερέωμα. Τι θα πει έχω τοποθετηθεί? Σας ζητώ, σας ζητά αρχηγός κόμματος και μάλιστα η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος και μάλιστα σε μια συγκυρία που το ζήτημα της έμφυλης βίας και του σεξισμού κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Σας ζητώ να τοποθετηθείτε και να ανακαλέσετε τις δηλώσεις σας και να αναλάβετε την ευθύνη για αυτές. Τι θα πει έχω τοποθετηθεί και δεν θα πω κάτι άλλο? Απαξιείτε να μου απαντήσετε? Απαξιείτε να τοποθετηθείτε για το θέμα? Και να το ακούσουνε και οι βουλευτές σας και η κυρία Σιρεγγέλα και οι συνεργάτες σας. Απαξιείτε, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι αυτού του είδους η απαξίωση είναι η άλλη όψη της υποτίμησης, του σεξισμού και της υπονοούμενης αμφισβήτησης ότι όλοι και όλες είμαστε ίσοι. Περιμένω την απάντησή σας.